Το Σύνταγμα βεβαίως κάθε φορά μετατρέπεται σε λάστιχο το αστικό Σύνταγμα, μόνο και μόνο για να υπηρετηθούν οι αντεργατικές και αντιλαϊκές επιλογές. Και δεν είναι πρωτοφανές πίσω από αντισυνταγματικές, από πρόταση αντισυνταγματικότητας, να παίζονται τα διάφορα επί της ουσίας παιχνίδια, τα οποία τα έχουμε δει και στο παρελθόν, όταν η τότε αντιπολίτευση κατηγορούσε την τότε κυβέρνηση για αντισυνταγματικές διατάξεις. Να θυμίσω τον νόμο Κατρούγκαλου, για παράδειγμα. Από αυτή την άποψη, βεβαίως, το αστικό Σύνταγμα προασπίζει τα συμφέροντα των επιχειρηματικών ομήλων και της άρχουσας τάξης. Και στην υπεράσπιση αυτών των συμφερόντων υπονομεύει τα εργασιακά και ατομικά δικαιώματα και ελευθερίες. Από αυτήν την άποψη, βεβαίως, το συγκεκριμένο νομοσχέδιο το οποίο συζητούμε έχει μια σειρά ζητήματα τα οποία μπορούν να θεωρηθούν εκτός από αντεργατικά και αντιλαϊκά και αντισυνταγματικά. Από τη στιγμή που παραβιάζουν το Δημόσιο Υπαλληλικό Κώδικα, δημιουργούν τη δυνατότητα μετακλητοί υπάλληλοι να παίρνουν θέσεις διευθυντικές και προϊσταμένων στον ΕΦΚΑ. Άρα, δηλαδή, έχουμε εδώ μια ιδιωτικοποίηση του ΕΦΚΑ και μια μετατροπή του σε ασφαλιστική εταιρεία, η οποία λειτουργεί με όρους αγοράς. Πάβει τους διευθυντές και τους προϊσταμένους χωρίς να υπάρχει κρίση των υπηρεσιακών συμβουλίων. Έχουμε ανατροπές στο Πειθαρχικό Συμβούλιο σε αντίθεση με ό,τι ισχύει στον υπόλοιπο δημόσιο τομέα. Επί της ουσίας, ανοίγει το δρόμο αυτές οι ανατροπές να επεκταθούν και στον υπόλοιπο δημόσιο τομέα και επί της ουσίας μεταφέρει τις ευθύνες όλων των κυβερνήσεων σε σχέση και με τον ΕΦΚΑ, αλλά και πολύ περισσότερο με την παροχή και την απονομή των συντάξεων, στοχοποιώντας τους εργαζόμενους, μετατρέποντας ένα κυνήγι μαγισσών σε βάρος των εργαζόμενων, καταργώντας εργασιακά και ασφαλιστικά δικαιώματα. Από αυτή την άποψη, λοιπόν, είναι καθαρό ότι έχουμε να κάνουμε ένα νομοσχέδιο το οποίο είναι αντεργατικό, ανατρέπει μια σειρά δικαιώματα των εργαζόμενων. Και από αυτή την άποψη θα πρέπει οι συγκεκριμένες διατάξεις, αλλά και συνολικά το νομοσχέδιο, να αποσυρθεί κατά τη γνώμη του ΚΚΕ. Από αυτή την άποψη, ως Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας, θα στηρίξουμε την αίτηση αντισυνταγματικότητας.